Καλησπέρα σας, Check Tech Now, είμαι ο Κώστας και σήμερα μετά από πολύ καιρό θα κάνουμε unboxing ένα προϊόν που πήρα. Εδώ και καιρό ήθελα να πάρω μια κεραία για να τη βάλω στον υπολογιστή μου ώστε να πιάνω ασύρματα από το μόντεμ μου. Έψαξα αρκετά και κατέληξα σε μια πάρα πολύ καλή από ό,τι φαίνεται λύση και αρκετά φθηνή. Είναι το Level 1 WUA Wireless USB Adapter, το οποίο έχει και δική του κεραία, το οποίο είναι σχεδιασμένο για home και soft εφαρμογές USB, λειτουργεί στα 2,4 GHz και είναι συμβατό με πρότυπα BGN, όσα χρησιμοποιούμε, αυτά που χρησιμοποιούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή. Και υποστηρίζει ταχύτητες μέχρι και 150 Mbps. Και το πιο σημαντικό, το οποίο με έκανα να το διαλέξω γιατί έχω άλλα πλάνα για το μέλλον, διαθέτει αποσπόμενη κεραία, η οποία είναι αρκετά χρήσιμη αν θέλετε να την βγάλετε και να βάλετε μια πολύ καλύτερη και πιο ισχυρή κεραία. Λοιπόν, έβλεπα τις κριτικές για το συγκεκριμένο προϊόν και μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο τέλεια που κυκλοφορούν, όπως λένε όλοι, και είναι η τιμή του αυτή τη στιγμή είναι στα 11 ευρώ και 65 λεπτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Να δούμε το κουτί. Αυτό ήταν το κουτάκι που θα σας έρθει. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η σχεδίασή του. Έχουμε πάνω κάποια χαρακτηριστικά. Οι γλώσσες είναι τα γερμανικά και Μεγάλης Βρετανίας αγγλικά. Και λέει πάνω upgrades to your wireless network up to 150 Mbps. Provides 2 dBi αποσπόμενη κεραία. Simple Wireless Security with WPS Push Button και Quick and Easy Installation. Λοιπόν, οπότε είναι plug and play από ό,τι έχω καταλάβει. Πίσω βλέπουμε πάλι τις οδηγίες, βλέπουμε κάποια για το ποια πρότυπα υποστηρίζει. Προφανώς οι οδηγίες λένε XP, Vista και 7. Πιστεύω ότι υποστηρίζει και 8 αφού υποστηρίζει 7. Λοιπόν, και μας λέει τι περιέχει η κεραία, περιέχει το φλασάκι, περιέχει την κεραία, η οποία είναι στα 2 dBi όπως προείπα. Προέχει έναν οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και ένα συντάκι με, από ό,τι μάλλον κρίνω από το κουτί θα είναι mini disk με οδηγίες και drivers. Αν και νομίζω ότι αυτά γίνονται αυτόματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και βλέπουμε κάποιες εφαρμογές που το συνδέουμε και τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Έχει μέσα και ελληνικά, αλλά θα δούμε αμέσως. Και γύρω-γύρω βλέπουμε με ποια modem από την εταιρεία είναι συμβατό. Προφανώς είναι συμβατό με όλα τα modem που κυκλοφορούν και με τα Thomson που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό εμπόριο που μας δίνουν όλες τις εταιρείες. Και πάμε να το δούμε. Βέβαια, η σχεδίαση του είναι λίγο περίεργη όπως βλέπετε, αλλά εντάξει. Α, και εδώ 100 Mbps, BGN, WPA2 και WPS Button. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε με το που ανοίξουμε το φλασάκι μας είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε ένα κουτάκι το οποίο βγαίνει και στο ένα κομμάτι είναι κεραία, όπως βλέπουμε είναι αποσπόμενη. Σας είπα είναι αρκετά σημαντικό γιατί μπορείτε να βάλετε μια άλλη κεραία πιο ισχυρή αν θέλετε εσείς. Και το φλασάκι μας. Θα το βάλω λίγο στην άκρη να τα ανοίξουμε και να δούμε λίγο τι έχει μέσα στο πακέτο. Το πακέτο έχει ένα mini disk όπως προείπα με drivers. Νομίζω ότι πρέπει να γίνεται και online, ειδικά στα 7 και στα 8 πρέπει να οι drivers να έρχονται κατευθείαν, αλλά δεν χάνεται τίποτα, χρήσιμο είναι. Μ' αρέσει όταν οι εταιρείες βάζουν CD μέσα καλού κακού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά σε παλαιότερα μηχανήματα. Και εδώ έχουμε προφανώς σε πολωνικά πρέπει να είναι, γιατί τα πιο πολλά προϊόντα από αυτά είναι made in Poland. Κάποιες οδηγίες ή τσεχικά, τώρα θα σας γλώσσω, δεν είμαι και ειδικός σε αυτές τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, οπότε αχρίαστο για μας. Και πάμε να δούμε τι άλλο. Και το τελευταίο είναι το Quick Installation Guide. Για να δούμε, έχει ελληνικά. Να, τα ελληνικά είναι εδώ. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο που μόλις πρόσεξα είναι ότι τα ελληνικά είναι άκυρα. Δηλαδή, αν δείτε, αν φαίνεται, γιατί η κάμερα δεν είναι πάρα πολύ καλά, μάλλον δεν φαίνεται. Η μετάφραση στα ελληνικά πρέπει να έχει γίνει από το, όχι από το Google Translate, ούτε από το Systran. Γιατί δεν είναι ελληνικά αυτά, δηλαδή είναι μόνο σύμφωνα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα από τις οδηγίες. Όλες οι γλώσσες είναι γεμάτες με σύμφωνα, όλες οι λέξεις είναι γεμάτες με σύμφωνα.
μην το κάνετε στα ελληνικά. Απλά τα ελληνικά που γράφει εδώ πέρα είναι άθλια. Δεν είναι καν ελληνικά αυτό το πράγμα. Κάποιος επειδή βαριόταν όταν έγραφε το Φυλάδιο, έκατσε και το πέρασε στο Συστράν και του βγαλό τι να είναι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τη συσκευή μας. Αυτή εδώ είναι η συσκευή. Το φλασάκι μας. Πάμε να τα ανοίξουμε. Έχει και ένα button για όπως είδα στο κουτί που λέει WPS button εδώ από το πλάι. Αυτό εδώ είναι. Μικρό, βολικό, ειδικά για υπολογιστές που δεν θέλετε να πιάνει χώρο και να προεξέχει, γιατί πολλοί παίρνουν παραμάζωμα διάφορα τέτοια φλασάκια που προεξέχουν. Να δούμε, δικάμε την κεραία. Αρκετά εύκολη εγκατάσταση. Η κεραία στρίβει βασικά σε 360 μοίρες και φτάνει μέχρι σχεδόν, ας πούμε, 80 μοίρες πάνω κάτω με το φυσικό μου μάτι. 90 μοίρες πάει να κάτσει, αλλά δεν κάθεται ακριβώς, γέρνει λίγο. Ναι, δεν μας συναχωρεί αυτό. Εγώ είχα πλάνα όταν το χρησιμοποιήσω αυτό να βάλω μια πολύ καλύτερη κεραία, λίγο πιο ισχυρή από αυτή. Αν και από ό,τι είδα για κλειστούς χώρους το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό, η κεραία του είναι πάρα πολύ καλή. Και υποστηρίζει πρότυπα WPA 2, WPA, Web φυσικά και WPA 64-128 bit. Έχει Wi-Fi Protected Setup. Και η κεραία του, όπως είπαμε ξανά, είναι αναδιπλούμενη και αποσπάται. Αυτό εδώ ήταν το Level 1 Wireless USB Adapter. Θα δείτε την περιγραφή αναλυτικά, ποιο μοντέλο είναι, στην περιγραφή κάτω στο subscribe μας. Λοιπόν, στις πληροφορίες. Πολύ χρήσιμο, 11,65 €. Μπορείτε να το γουγκλάρετε να το βρείτε πιο φθηνά, 1-2 ευρώ. Για 10 ευρώ πιστεύω ότι αξίζει, ειδικά για κλειστούς χώρους είναι πάρα πολύ καλό. Το installation guide στα ελληνικά είναι άθλιο από ό,τι είδα, αλλά στα αγγλικά θα βγάλετε άκρη, αν και δεν νομίζω, plug and play, το βάζετε και παίζει. Θα σας ανοίξει και τα δίκτυα λογικά και να δείτε τι γίνεται. Level 1, λοιπόν, wireless USB adapter. Ήμουν ο Κώστας, check tech now. Και ήταν μετά από αρκετό καιρό ένα βιντεάκι με unboxing. Να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο το είχα καιρό, αλλά είχα ξεχάσει ότι το είχα πάρει. Οπότε μια που το ανακάλυψα κάπου χαμένο μέσα στα πράγματά μου, είδα την ευκαιρία να κάνω το unboxing γιατί δεν το είχα ανοίξει. Λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή επιλογή για όσους ψάχνετε μια κεραία για τον υπολογιστή σας, για Wi-Fi, για πύργο ή για το laptop σας, αν χάλασε το Wi-Fi του. Αρκετά ισχυρό, 150 Mbps, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, Κώστας, check tech now και αφήστε μας κάποιο σχόλιο. Έχω δει ότι στα προϊόντα σας αρέσει να ρωτάτε διάφορα πράγματα και θα προσπαθώ όσο μπορώ να απαντώ στις ερωτήσεις σας. Αφήστε μας τα σχόλιά σας όπως προείπα, κάντε μας ένα subscribe. Αν και αυτό που θέλω πραγματικά είναι να μπορώ να σας προσφέρω πράγματα αρκετά φθηνά και λύσεις για όλους που συμφέρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.